Με το πρώτο διάδρομο. Μετά την Άννα είμαι με την Κατερίνα. Πρώτη σκηνή είναι στο διάδρομο. Δεύτερη είναι μαζί μου. Μαζί μου. Μόνο εδώ να προσέχετε τα καλώδια. Τα καλώδια. Oh, when you were young, did you ever love someone so much you couldn't bear the thought of losing them? Well, I remember the sleepless nights when I would lie awake. If only I could tell you how. Συγχρονίζουμε. Α, τι γίνεται εκεί πέρα, πανικό γίνεται. Τα παιδιά τσιρίζουν. Πω, καλά, καλά, καλά. Δεν τα πούμε άλλο. Εντάξει, γεια, γεια, γεια. Τι να σε πω, παιδιά. Πάμε στο παιδιά τώρα. Να δούμε. Να μιλήσετε. Έλα, παιδιά, γεια. Η Άννα είναι. Ναι, έχεις λίγο χρόνο σου πίσω. Για να παίρνω καλή σε καλή στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος που σου τηλεφωνώ είναι επειδή πρόσφατα ξεκίνησα κάτι που μπορεί να μου δώσει ένα έξτρα εισόδημα, κάτι για να μπορώ να αυξήσω τα έσοδά μου. Έχεις μισή ώρα για να σου κάνω μια μικρή παρουσίαση. Α, κρίμα. Εντάξει, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Ίσως μια άλλη φορά. Γεια σου, γεια. Πω, δεν το πιστεύω. Όχι, δεν σε μάρει. Δύο τηλέφωνα και αυτά χάνε. Τώρα ξεκινήσαμε. Αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν μένουμε σε αυτό. Προχωρούμε παρακάτω. Κάποιοι θα μας πούν όχι και κάποιοι θα μας πούν ναι. Πάμε γι' αυτό το ναι. Λοιπόν, το επόμενο άτομο της λίστας. Ποιο είναι? Το επόμενο άτομο. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Το Γιώργο, παιδί, ο Γιώργος. Το Γιώργο θα πάρουμε. Βλέπω ότι έχει και πέντε τσέκο ο Γιώργος. Πολύ ωραία, το Γιώργο θα πάρει. Τουλάχιστον το Γιώργο ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα. Πώς θα τη μιλήσεις, ποια επιλέγεις σαν τηλεφωνική προσέγγιση, τι ταιριάζει το προφίλ του Γιώργου. Ναι, το δω, έχεις δίκιο. Υπάρχει έτσι. Ωραία. Ωραία, ξέρω. Ναι, οκ. Εντάξει. Το βρήκε. Ναι, εντάξει. Γιώργο. Παρακαλώ. Έλα, η Άννα είναι καλή. Τι κάνεις? Γεια σου. Έτσι, να το μιλήσουμε. Ναι, πες μου. Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος που σε κάλεσα είναι επειδή πρόσφατα ξεκίνησα μια επιχείρηση με κάποιους συναδέλφους και την υποστήριξη μιας πολυεθνικής εταιρείας. Με ρώτησαν αν γνωρίζω κάποιον που να είναι ανοιχτό, μυαλός, φιλόδοξος και να είναι επικοινωνιακός σαν εσένα. Γι' αυτό σε πήρα. Θα έχεις 30 λεπτά να σου δείξω περί τίνος πρόκειται. Θα μου πεις περί τίνος πρόκειται, έτσι να ξέρω χοντρικά. Κοίταξε Γιώργο, επειδή είναι κάτι πολύ σοβαρό, δεν μπορώ από το τηλέφωνο να σου το μεταφέρω. Δεν θα καταλάβεις το τηλέφωνο. Θα ήθελες αύριο το απόγευμα να βρεθούμε μετά τη δουλειά, στο κλάνημα. Εντάξει. Έξι ώρα. Έξι ώρα. Ωραία, έγινε.